Αρνός Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας ανός.gr. Συναντάμε μια απολαυστική εφαρμογή στο GeoGebra για να δούμε πώς σχεδιάζουμε ένα τρίγωνο το οποίο να είναι ίσο με ένα αρχικό δοσμένο. Έχουμε ήδη σχεδιάσει ένα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές την ΑΒ, την ΑΓ και τη ΒΓ και τις αντίστοιχες γωνίες. Θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα τρίγωνο το οποίο να είναι ίσο με το αρχικό. Εάν επιλέξουμε με αριστερό κλικ τα βήματα κατασκευής και το πρώτο βήμα, βλέπετε ότι δεξιά σχεδιάζουμε ένα κύκλο, ο οποίος κύκλος έχει κέντρο το σημείο ομικρόν. Το σημείο ομικρόν είναι το αντίστοιχο με το σημείο α, που είναι η πρώτη κορυφή του τριγώνου που επιθυμούμε να σχεδιάσουμε. Άρα, σχεδιάζουμε ένα κύκλο, ο οποίος να έχει κέντρο μία από τις κορυφές του τριγώνου μας, προκειμένου την κορυφή α, οπότε αυτή έχουμε βάλει σαν κέντρο, και βλέπετε ότι δημιουργείται μία γωνία επίκεντρη, που το ένα σημείο της, η μία πλευρά της επίκεντρης γωνίας, ακουμπάει πάνω στην περιφέρεια του κύκλου σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό εδώ το σημείο στο οποίο ακουμπάει η μία πλευρά της επίκεντρης γωνίας πάνω στην περιφέρεια του κύκλου, αυτό το σημείο είναι αντίστοιχα η δεύτερη κορυφή του τριγώνου που θέλουμε να κατασκευάσουμε. Εν προκειμένου, αυτό το σημείο είναι το σημείο γάμα. Άρα και το μήκος που έχει αυτή εδώ η πλευρά, το μήκος που έχει η ακτίνα, αν θέλετε, του κύκλου, η ακτίνα του κύκλου έχει μήκος όσο είναι και η πλευρά αγ του τριγώνου που επιθυμούμε να σχεδιάσουμε. Πηγαίνουμε στο δεύτερο βήμα. Σχεδιάζουμε άλλον ένα κύκλο, όπου αυτή τη φορά ο δεύτερος κύκλος που σχεδιάζουμε έχει κέντρο την δεύτερη κορυφή του τριγώνου μας, δηλαδή το κέντρο αυτού του κύκλου είναι ποιο, είναι το σημείο που είπαμε πρωτήτερα ότι η μία πλευρά της επίκεντρης γωνίας συναντούσε την περιφέρεια του μικρού κύκλου, έτσι. Αυτό λοιπόν το σημείο που είπαμε πρωτήτερα είναι το κέντρο του καινούριου κύκλου που κατασκευάζουμε. Ορίσαμε λοιπόν το κέντρο του κύκλου με τον τρόπο που εξηγήσαμε και εδώ βλέπετε ότι είναι και το μπλε σημείο, που το μπλε σημείο που βλέπετε να εμφανίζεται στην οθόνη μας είναι αντίστοιχα η τρίτη κορυφή του τριγώνου που επιθυμούμε να σχεδιάσουμε. Ήδη έχουμε βάλει την πρώτη κορυφή, τη δεύτερη κορυφή, δηλαδή είναι αντίστοιχα οι κορυφές α και γ του αρχικού τριγώνου, και τώρα βάλαμε και την τρίτη κορυφή μας, που είναι ουσιαστικά η αντίστοιχη κορυφή β του αρχικού τριγώνου. Επιλέγουμε το τρίτο βήμα, ωραία, οπότε κάνοντας μετά κλικ στην επιλογή διερεύνηση, βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί το τρίγωνο μας, ένα καινούριο τρίγωνο, το οποίο είναι ίσο με το αντίστοιχο αρχικό δοσμένο τρίγωνο ΑΒΓ που μας είχε δοθεί. Η υπόδειξη εφαρμογής λέει το εξής, να μικρύνουμε λέει τη γωνία α ή την πλευρά α, τη γωνία α επομένως ή την πλευρά βγ, για να παρατηρήσουμε ότι αυτή η κατασκευή που κάναμε δεν είναι μονοσήμαντη. Ότι η κατασκευή που κάναμε, παιδιά, δεν είναι μία και μοναδική. Λοιπόν, παιδιά, πράγματι, αν μετακινήσουμε τη γωνία α με το αριστερό πλήκτρο του κοντικού πατημένο, τη γωνία α ή την πλευρά α, έτσι, ό,τι θέλετε, έτσι. Να. Τσιμπήστε το τρίγωνο, παιδιά, εδώ από τις άκρες του, έτσι, τσιμπήστε το. Τσιμπήστε τη γάμα ή τη βήτα, μετακινήστε τις και θα δείτε, παιδιά, ότι το αρχικό τρίγωνο αβγ αλλάζει, έτσι, αλλάζει. Μικραίνει, μεγαλώνει, αλλάζουν οι διαστάσεις του, έτσι, οπότε δημιουργείται κάθε φορά ένα καινούριο τρίγωνο αβγ. Οπότε, σε αντίστοιχη λογική, επηρεάζεται και το καινούριο τρίγωνο που έχουμε κατασκευάσει. Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουμε ένα καινούριο τρίγωνο, το οποίο είναι ίσο με το αρχικό δοσμένο τρίγωνο αβγ που μας είχε δοθεί. Όσο και να μετακινήσουμε τη γάμα, όσο και να μετακινήσουμε τη γωνία, την κορυφή β, οπότε ως εκ τούτου προκύπτει κάθε φορά ένα καινούριο τρίγωνο αβγ με καινούργιες διαστάσεις, παρατηρούμε ότι αντιστοίχως επηρεάζεται και το καινούριο τρίγωνο, αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, το καινούριο τρίγωνο είναι ίσο με το αρχικό δοσμένο τρίγωνο αβγ που μας είχε δοθεί. Αυτά όσον αφορά την κατασκευή ενός τριγώνου το οποίο να είναι ίσο με το αρχικό, σύμφωνα με το γραφιστικό περιβάλλον του GeoGebra, με την χρήση, διαβήτη και υποδεκάμετρο.
Να έχετε υγεία, καλή συνέχεια και καλή δύναμη και οτιδήποτε χρειαστείτε θα είμαστε σε επικοινωνία ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι σας.